Τον κύριο Θεόδωρο Κυριακού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Κυριακού, πληροφορήθηκα ότι σκάσατε ένα χαμογελό, τα συζητούσαμε έτσι, για τις προεδρικές. Έχετε κι εσείς κάποιες παρενέσεις. Όχι, εγώ λέω, εγώ προτείνω εσάς. Α, ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, θέλω να ζητήσουμε σήμερα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και θέλω να πούμε δύο λόγια για τον Χριστό ως ιστορικό πρόσωπο. Τι ξέρουμε, πέραν από τις χριστιανικές πηγές, τα Ευαγγέλια, τις παραβολές κλπ. Τι έχουμε έτσι χειροπιαστό? Αυτό που διαφοροποιεί τη χριστιανική πίστη από τις θρησκείες είναι ότι αναφερόμαστε σε ένα ιστορικό πρόσωπο. Σε ένα Θεό που εισέβαλε στην ανθρώπινη ιστορία. Το θεάνθρωπο Ιησού Χριστόν. Κάποιοι προσπάθησαν από πάντα αυτό το ιστορικό επιχείρημα του χριστιανισμού να το αναιρέσουν και να πούν ότι ο χριστιανισμός δεν υπήρξε, ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ, γιατί θεωρούσαν ότι οι μόνες πηγές είναι τα Ευαγγέλια. Αλλά δεν έχουμε μόνο πληροφορίες από τα Ευαγγέλια. Έχουμε και από ιστορικούς, από εξωχριστιανικές πηγές, παραδείγματος χάρη ο Θαλός, ένας συγγραφέας σαμαριτικής καταγωγής, μας λέει μόλις 19 χρόνια μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, μας μιλάει για το συσκοτισμό που έγινε κατά τη Σταύρωση του Χριστού. Επίσης, ένας σύρος φιλόσοφος, στοικός φιλόσοφος, ο Μάρβαρ Σεραπείων, έλεγε ότι ο Θεός εκδικήθηκε τους Αθηναίους για το θάνατο του Σοκράτη, τους Σαμίους για το θάνατο του Πυθαγόρα, αλλά και για τους Ιουδαίους, για τον σοφό βασιλιά τον οποίον σταύρωσα, και έλεγε ότι η εκδίκηση αυτή έγινε με το γεγονός ότι ο Τίτος κατέλαβε αργότερα τη χώρα τους και αναγκάστηκαν να γίνουν πολίτες της διασποράς, να φύγουν για άλλες χώρες. Οι Ρωμαίοι ιστορικοί. Έχουμε τον Τάκη, ο οποίος μας λέει ότι αναφέρεται στους διωγμούς του Νέρωνα και λέει ότι οι χριστιανοί πήραν το όνομα τους από τον Χριστόν, ο οποίος πέθανε, σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου και επί του Αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίσης, τα ίδια αναφέρει ο Σιουεντόνιος για τους διωγμούς του Νέρωνα, και μας λέει με λίγα λόγια ότι γίνονται οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών που πήραν το όνομα τους από τον Ιησού Χριστό. Αυτά μιλούμε, αυτές οι πληροφορίες είναι γύρω στο 110 μετά Χριστό, δηλαδή 80 χρόνια μετά το θάνατο του Χριστού. Θεωρούνται της ίδιας εποχής. 70 ή ήταν ακόμη και νεαρότερος ιστορικά που πέθανε ο Χριστός. 33 δεν ήταν. Ο ποιος? Ο Χριστός. Όταν σταυρώθηκε, πόσο ήτανε? 33 χρονών. Ναι, εντάξει. Το 33 μετά Χριστό, δηλαδή μιλούμε, μπορεί να μην είναι ακριβώς το 33 μετά Χριστό, γιατί παίζει ημερομηνία εκεί. Θα τα πούμε όταν θα αναφερθούμε στην γέννηση του Χριστού. Υπάρχει ένα λάθος εκεί. Μπορεί να ήταν στο 38. Ωραία, έτσι, κάντε μας το λίγο πιο λιανά για όσους μας ακούνε, κύριε Κυριακού, που δεν μπορούν έτσι τα πολλά ιστορικά. Απλά να δούμε από αυτά που μαθαίνουμε, έτσι μεγαλώνοντας και από τα βιβλία στο σχολείο κλπ. Για τον χριστιανισμό, για το ποιος ήταν ο Ιησού Χριστός, για τα διάφορα με τη Μαγδαληνή, το Λάζαρε δευρώ έξω, όλα αυτά. Ποια από αυτά είναι ιστορικές αλήθειες, ποια από αυτά είναι κατανοητό, ενισχυτικά μέσα. Να αναφέρω πώς βοήθησε η αρχαιολογία τελευταία, πώς επιβεβαίωσαν την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Επειδή αναφέρθηκε στη Μαγδαληνή, που κατάγεται από τα Μάγδαλα, στα Μάγδαλα η αρχαιολογική σκαμπάνη πρόσφατα έφερε στο φως μια μεγάλη συναγωγή της εποχής του Χριστού. Ένα από τα επιχειρήματα των αυτών που αμφισβητούν την ιστορική ύπαρξη του Χριστού είναι ότι την εποχή του Χριστού δεν λειτουργούσαν συναγωγές. Και έρχεται η αρχαιολογική σκαμπάνη να τη φέρει στο φως, και μάλιστα τα Μάγδαλα θεωρούνται Ισραηλινή Πομτιία. Εσώθηκαν τόσο καλά σαν αρχαίο μνημείο, που κανένας δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει την επιβεβαίωση της ύπαρξης των συναγωγών της εποχής του Χριστού. Γιατί όπως ξέρουμε ότι ο Χριστός πήγαινε στις συναγωγές και μιλούσε. Ένα δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι η αποκατάσταση του τάφου του Χριστού, Πανάγιου τάφου που έγινε από το Μετσόβιο Πολιτεχνείο υπό την ευθύνη της κυρίας Μοροπούλου. Η κυρία Μοροπούλου μετά από τις έρευνες που έγιναν επιβεβαίωσε ότι πρόκειται πλέον για τον αυθεντικό τάφο του Χριστού. Δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Απλώς να αναφέρω ακόμη κάτι που είναι σημαντικό. Υπάρχει ένας Ιουδαίος ιστορικός, ο Ιώσυπος, ο οποίος αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς διαγράφει την προσωπικότητα του Χριστού. Και έρχεται να μας πει για έναν άνθρωπο σοφό που έκανε παράδοξα πράγματα, ο οποίος κήρυξε και έφερνε κοντά του Εβραίους και Ελληνιστές και μίλησε για τη Σταύρωση, μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού κτλ. Και έρχεται ο ιστορικός αυτός, γεννήθηκε το 37 με 38 μετά Χριστό, δηλαδή γράφει περίπου 40 χρόνια μετά τον Χριστό, μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Τώρα, τι είναι ιστορικά και τι δεν είναι ιστορικά, από όσα αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχαιολογική σκαμπάνη έρχεται να επιβεβαιώσει πράγματα, πρόσωπα και τα λοιπά που αναφέρονται και στα Ευαγγέλια, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ιστορικότητα των Ευαγγελίων ούτε την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Λέγονται και μύθοι. Παραδείγματος χάρη, ένας από τους μύθους που ακούγονταν πάντα ήταν η δίθες σχέση που υπήρχε μεταξύ Χριστού και Μαρίας Μαγδαληνής. Και μάλιστα παρουσιάζουν με τον χειρότερον τρόπο το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Ότι ήταν μια, κατά κάποιον τρόπο, τον ελευθέρω σχέσιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμιά ιστορική πληροφορία ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μια τέτοια γυναίκα. Αντίθετα, η Μαρία η Μαγδαληνή θυμάται από την Εκκλησία μας ως Αγία για το γεγονός ότι ήταν μαθήτρια του Χριστού και μάλιστα πολύ κοντά στον Κύριο. Άραστε. Αλλά για να επανέλθουμε πίσω, πρέπει να πάμε και πίσω στην Βιθλεέμ για να δούμε και τον τόπο γέννησης του Χριστού. Γιατί εκεί σώζεται ένας ναός που χτίστηκε από το 4ο αιώνα από την Αγία Ελένη και εκεί προσδιορίζεται ο τόπος της γέννησης. Και κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι πρόκειται για τον τόπο γέννησης του Κυρίου. Δηλαδή έχουμε τα δύο ιστορικά στοιχεία που καθορίζουν τη ζωή του Χριστού, την γέννηση. Ποιο είναι το λάθος, το ιστορικό ή το χρονικό που μας είπατε για τη γέννηση του Χριστού? Μου. Το λάθος, λέτε, ποιο ήταν που θα μας λέγατε? Με τα δεδομένα της αστρονομίας, αυτά που αναφέρονται ως ιστορικά για το πρόσωπο του Χριστού, για την γέννηση του Χριστού, όταν άρχισε να μετράει χρονολογικά από την γέννηση του Χριστού και μετά, δηλαδή 1 μετά Χριστό, 2 μετά Χριστό κτλ. Αρχίσαμε, αντί να αρχίσουμε από το 4, θεωρείται στο 4 π.Χ. σήμερα, αρχίσαμε από το 1 και υπάρχουν κάπου 4 χρόνια διαφορά. Μακάρι να είναι αυτό, κύριε Κυριακού, το ζήτημα. Πείτε μας λίγο, αυτοί οι τρεις μάγοι που πήραν τα δώρα κλπ. Πήγαν ή... Μάλιστα. Οι τρεις μάγοι, λέει, ήταν άνθρωποι που παρακολουθούσαν τα άστρα και είδαν ότι από αυτά που γνώριζαν ότι αυτόν το άστρο που έβλεπα στον ουρανό δεν ήταν συνηθισμένο άστρο και κάπου θεώρησαν ότι γεννιέται ένας βασιλιάς. Και τώρα αυτά που μας λέτε είναι ιστορική αλήθεια, κύριε Κυριακού, είναι ότι διαβάζουμε μέσα από τα... Όχι, οι μάγοι επισκέφθηκαν τον Χριστό και την νύχτα της γέννησης. Ναι. Αργότερα, άλλωστε το λέει και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Μας λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο όταν στην οικία. Δηλαδή είχα φύγει από τον στάβλον εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, κατοίκησα σε μια νοικία και εκεί τους επισκέφθηκαν οι μάγοι. Τα δώρα των μάγων υπάρχουν και υπάρχουν στην μονή του Αγίου Παύλου, στο Άγιον Όρος, τα οποία διασώζει η παράδοση εδώ και 20 αιώνες. Έρχεται να αποδειχθεί και από το γεγονός της ύπαρξης των δώρων των μάγων προς τον Κύριο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα. Θα αναλύσουμε λίγο την εικόνα της γέννης του Χριστού και να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα στοιχεία. Και να δούμε αν βάζουμε τα σωστά ζώα στη φάτρη μας κάθε χρόνο. Κύριε Κυριακού, ευχαριστώ πολύ.